Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο που βιντεοσκόπησα χθες, την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024 και αφορά στην υπόθεση που συγκλονίζει το Πανελλήνιο, την υπόθεση με τον αδόκητο χαμό βρεφών στο περιβάλλον της κοπέλας αυτής που έδωσε προχθές την 5η 24 Οκτωβρίου 2024 συνέντευξη στην εκπομπή του κυρίου Κουσουλού Open Door. Έχω πάρει το βίντεο από την εκπομπή στην οποία μίλησε η Ειρήνη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι το όνομα της. Είναι η πρώτη φορά που δίνει συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή live, ζωντανά. Από ό,τι είδα χθες το βράδυ, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, βγήκε στις ειδήσεις στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου. Το έχω φυλάξει και αυτό το βίντεο γιατί είχε εκεί κάποια στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Στοιχεία με ψυχοεκπαιδευτικό ενδιαφέρον, σημειώνω, τονίζω. Και θέλω να σας δείξω το βίντεο αυτό. Ίσως να έχετε δει τη συνέντευξη, φαντάζομαι θα την έχετε δει, όλη η Ελλάδα την έχει δει. Ο λόγος που φτιάχνω αυτό το βίντεο είναι γιατί έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να κατανοήσω συμπεριφορές ανθρώπων ως ψυχολόγος που είμαι και έχοντας και κάποια εργασιακή πείρα σε υποθέσεις στο ποινικό δικαστήριο. Προσπαθώ να κατανοήσω, να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος με τον τρόπο που μιλάει, με τον τρόπο που απαντάει ερωτήσεις, με τον τρόπο που αντιδράει εάν θέλετε, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, οι οποίες αυτές πληροφορίες να μας προβληματίσουν σε σχέση με την αυθεντικότητα αυτών που λέει, την αλήθεια αυτών που ισχυρίζεται και αυτές τις γνώσεις, εάν θέλετε, ή αυτές τις παρατηρήσεις να προσπαθήσουμε να τις βάλουμε σε εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Ζούμε σε έναν κόσμο, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία το ψέμα, η κοροϊδία, οι ψευδείς δηλώσεις, οι ψευδείς παραστάσεις, η υποκρισία πριτανεύουν. Διάβασα ένα σχόλιο χθες το βράδυ στο κανάλι μας, κάτω από το βίντεο που κάναμε για την pop ψυχολογία, όπου ένας φίλος έγραψε ένα εξαιρετικό, σημείωσε κάτι εξαιρετικό. Στο βίντεο εκείνο που έγινε για την pop ψυχολογία, σε κάποιο σημείο αναφέρω ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 1936 και το βιβλίο αυτό είναι στην ουσία ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να γαλουχίσει τον αναγνώστη σε έναν ναρκισιστικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Γράφει λοιπόν ο φίλος: είχα μπει σε μεγάλη λούπα με τα βιβλία του Carnegie, του Napoleon Hill και όλων αυτών. Σου παρουσιάζουν τον ναρκισιστικό μοντέλο του κόσμου ως ρόδινο και σένα ως προβληματικό που δεν μπορείς να γίνεις έτσι. Και σε βάζουν στο τρυπάκι να γίνεις κι εσύ έτσι. Ενώ δεν σου γράφουν στα ίσια γίνε μακιαβελιστής, γίνε ναρκισσός, αλλά το παρουσιάζουν σαν ότι πρέπει να γίνεις επιδέξιος και βελτιωμένος. Έχει ξεκινήσει εδώ και 100 χρόνια περίπου μία τάση μέσα στην κοινωνία, στις δυτικές κοινωνίες, η οποία έχει μεταφερθεί και στην ελληνική κοινωνία, ο άνθρωπος να προσπαθεί να υπερισχύει, ο άνθρωπος να προσπαθεί να τα καταφέρει, ο άνθρωπος να προσπαθεί να επιτύχει το στόχο του χωρίς να δίνει καθόλου προσοχή, να μην έχει καθόλου έγνοια, να μην δίνει καθόλου έμφαση στα κίνητρα του, στην εντιμότητα των πράξεων του, στην αληθινότητα αυτών που λέει και ούτω καθεξής. Προσοχή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που λένε ψέματα δυνάμει εγκληματίες, δυνάμει δολοφόνοι. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας ένας φωνιάς ή ένας ο οποίος θα βρεθεί στη θέση που βρίσκεται η κοπέλα αυτή και κατηγορείται ή εξετάζεται
για το αν έχει προβεί σε φόνους. Θέλω μέσα από το βίντεο που ακολουθεί να πάρουμε κάποιες ιδέες, να μάθουμε ή να προσπαθήσουμε να μάθουμε, να ακούμε κριτικά, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει την ώρα που κάποιος άνθρωπος ισχυρίζεται κάποια πράγματα, την ώρα που κάποιος άνθρωπος απαντάει στα ερωτήματα μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δεν είμαι δικαστής, δεν θα δικάσω την κοπέλα, ούτε μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν ήμουν παρούσα τι ακριβώς συνέβηκε. Ως ψυχολόγος βλέπω κάποια στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται, στον τρόπο με τον οποίο αντιδράει στις ερωτήσεις που της γίνονται. Είναι μεγάλη σημασία σε αυτή η συνέντευξη, γιατί ακριβώς στο Πανελλήνιο δημοσίως, σε μια εκπομπή με πολύ ψηλή τηλεθέαση, βγαίνει και μιλάει και σε κάποια σημεία ο τρόπος που αντιδράει φανερώνει κάποιες πτυχές της προσωπικότητας και του χαρακτήρα της. Μου θύμισε συνέντευξη αυτή τη συνέντευξη που είχα παρακολουθήσει πριν κάποια χρόνια, όταν ξέσπασε για πρώτη φορά η ιστορία με τη μητέρα από την Πάτρα, τη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο δημοσιογράφο η μητέρα από την Πάτρα και ο σύζυγός της τότε. Θυμάμαι όταν παρακολούθησε εκείνη τη συνέντευξη, άρχισαν κάποια καμπανάκια να χτυπάνε στο μυαλό μου. Δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη, αλλά παρατήρησα κάποια πράγματα τα οποία με προβλημάτισαν και με είχαν κάνει τότε να ασχοληθώ με την υπόθεση, να ασχοληθώ όπως ασχολείται ο κάθε άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί μια υπόθεση και προσπαθεί να καταλάβει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ίσως να είμαι λίγο πιο προειδιασμένη από τους υπόλοιπους, επειδή είμαι ψυχολόγος και επειδή η ανθρώπινη λειτουργικότητα είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος. Ξαναλέω, δεν δικάζω, δεν είμαι δικαστής, κάποιες παρατηρήσεις κάνω ως ψυχολόγος σε σχέση με αυτά που λέχθηκα χθες. Σήμερα είναι Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024. Εδώ στο κανάλι μας το έχουμε ανακοινώσει από χθες ότι θα έχουμε το βράδυ στις 9.30 live, επειδή χθες που ήταν Παρασκευή δεν μπορούσα να κάνουμε το live. Οπότε αυτό το βίντεο ανεβαίνει σήμερα το Σάββατο γύρω στο μεσημέρι, πρωί προς μεσημέρι, επειδή το είχα έτοιμο και θέλω να το ακούσετε. Έχω μαζέψει και άλλο υλικό και από άλλες τηλεοπτικές παρουσιάσεις της κοπέλας αυτής, το οποίο ίσως αύριο, εάν το θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια αν το θέλετε, να παρουσιάσω κάποιο από αυτό το υλικό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι σε δύο περιπτώσεις, όταν τη ρώτησαν για το αν πήρε ψυχολογική βοήθεια ή αν θα πήγαινε σε ψυχολόγο, ήταν πολύ αντίθετη. Δηλαδή εξέφρασε την αντίθεση. Εγώ δεν χρειάζομαι ψυχολόγο. Αυτά για αύριο όμως, εάν το θέλετε. Εάν δεν σας ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα και αν δεν θέλετε να συνεχίσω να κάνω βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια για να σταματήσω. Ο λόγος που το κάνω είναι γιατί κάνω κάποιες σκέψεις, βγάζω κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την ανάλυση της συμπεριφοράς και των αντιδράσεων της κοπέλας αυτής, τα οποία ξαναλέω, θεωρώ πως θα είναι χρήσιμα για όλους μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους μιλάνε οι άνθρωποι, τους τρόπους με τους οποίους υπερασπίζονται τον εαυτό τους, τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να μας πείσουν για κάποια θέματα. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο το βίντεο και περιμένω στα σχόλια να δω εάν θέλετε να κάνω και κάποιο επόμενο. Σας χαιρετώ. Για όσους είστε τακτικοί εδώ στο κανάλι μας, θα τα πούμε απόψε Σάββατο 26 Οκτωβρίου στις 9.30 στο live μας. Το βίντεο γυρίστηκε χθες, γι' αυτό και με βλέπετε με διαφορετικά ρούχα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω τη χθεσινή παρουσίαση της 24χρονης Ειρήνης, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο γύρω από τη διερεύνηση για το θάνατο 5 βρεφών, στην εκπομπή του κυρίου Κοσουλού. Δεν σας το έχω κρύψει ποτέ ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα
το ζήτημα της εγκληματολογίας και ότι στο παρελθόν έχω εργαστεί στο ποινικό δικαστήριο στην Κύπρο ως πραγματογνώμονας, εμπειρογνώμονας, ως ψυχολόγος. Λοιπόν, θέλω να δούμε μαζί λίγο μερικά σημεία και να σχολιάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο η κοπέλα αυτή αντιδράει σε όσα ακούει, αλλά και κάποια πράγματα που λέει τα οποία είναι σημαντικά. Θα σταματάω το βίντεο για να σχολιάζω. Εσύ εκείνη την περίοδο λοιπόν με την Κατερίνα... Έμενε στο σπίτι μου. Συγκατοικούσατε. Να. Για πόσο καιρό συγκατοικούσατε? Αρκετό, έμενε εκεί η κοπέλα. Κάτι είχε συμβεί τότε νομίζω με τους δικούς της, δεν ξέρω τι είχε συμβεί και έμενε εκεί στο σπίτι. Και είχε μαζί και το παιδάκι της, το βρέφος αυτό το... Ναι, κάτι είχε συμβεί, το πήγε στο νοσοκομείο. Κάτι βρίσκανε και της δώσανε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Αυτό έπρεπε να το παίρνει κατά τη διάρκεια που είναι στο σπίτι. Ναι. Ένα βράδυ ήθελε να πετάχτηκε κάπου και μου λέει... Μην ξεχάσεις, μου λένε, δώσε το φάρμακο στο παιδί. Της λέω, δώσε το εσύ για να είμαστε σίγουροι. Μου λέει, πρέπει να το πάρεις στις 12. Εντάξει, εντάξει. Με κάποιον μίλησα εκείνη το βράδυ, μου λέει, όλα καλά στο σπίτι. Λέω, ναι, η Κατερίνα, λέω, κάπου έχει πάει. Η μικρή είναι στην κούνια, λέω, κοιμάται. Και εγώ είμαι εδώ πέρα, λέω, κάθομαι, δεν έχω τι να κάνω. Τους έστειλα και φωτογραφία στο οποίο το κοιμόταν το παιδί. Και βγάλανε το παιδί, τους το έβγαλε φωτογραφία νεκρό. Ποιος το έβγαλε αυτό? Η ίδια η μητέρα. Ενώ πέρυσι έβγαλε άλλα. Ξέρω, για να τα πάρουμε τα πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Άρα λοιπόν ήταν η πρώτη φορά καταρχάς που κρατούσε το παιδί? Όχι, όχι. Γιατί αυτό λέει. Αφού έμεινε στο σπίτι μου. Πρώτη φορά τη κρατούσε το παιδί. Όχι, θέλω να σου πω, είχε βγει και άλλα βράδια και είχε κρατήσει το παιδάκι. Κάποια μεσημέρια νομίζω κάπου είχε πεταχτεί. Και το παιδάκι το φρόντιζε εσύ αυτό το βρέφο? Ή εγώ ή ο πρώην σύντροφό. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε. Εκείνο το βράδυ λοιπόν νιώθει την ανάγκη η Κατερίνα να. Έκανε ένα περίεργο τόνο το παιδί της εκείνο το βράδυ. Και τους παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, μητέρα μου, γιατί μου λέει δεν το λες στην Κατερίνα? Λέω. Ήταν και η μητέρα σου παρούσα? Όχι, την πήρα τηλέφωνο. Mm-hmm. Εγώ τώρα προσπαθούσα να καλύψω την Κατερίνα ότι. Ναι, είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Εκεί καταλάβανε ότι η Κατερίνα δεν είναι στο σπίτι. Και μου λένε, πού είναι η Κατερίνα? Λέω, κάπου πετάχτηκε. Λέω την αλήθεια σου, λέω, κάπου πετάχτηκε. Ναι. Ωραία, λέει, κάνει κάτι. Πήρα το ασθενοφόρο. Κατά τη διάρκεια αυτή το παιδί ήταν πολύ καλά. Όταν λες πολύ καλά. Σωστά, ρε παιδάκι μου, πώς. Ανέπνεε. Ναι, απλά είχε χαμηλό οξυγόνο. Με παίρνει τηλέφωνο ο σύντροφός της και μου λέει τι γίνεται και του λέω. Πώς ήξερε η κοπέλα αυτή ότι το μωρό είχε χαμηλό οξυγόνο, αλλά ήταν πολύ καλά και ανέπνεε? Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι όταν τις κάνει τις ερωτήσεις ο Πέτρος. Ότι κοιτάει και σαν να σκέφτεται προτού να απαντήσει. Για να δούμε παρακάτω. Όλα καλά. Το τόνισα, του λέω. Όλα καλά από ό,τι γνωρίζω εγώ. Είμαι απ' έξω από το νοσοκομείο. Δεν με αφήνουν να μπω κάτι. Ως την ώρα ξέρω ότι είναι όλα καλά τα πράγματα. Ήρθε η Κατερίνα μετά από λίγη ώρα, ήρθε επάνω στο νοσοκομείο. Μου λέει τι γίνεται, Ειρήνη, της λέω, δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω εγώ ότι τα πράγματα είναι όλα καλά. Δεν ξέρω ακόμα κάτι. Κάποιος γιατρός φωνάζει εκείνη την ώρα και λέει ότι το παιδάκι δεν ζει, λέει. Δεν? Δεν ζει. Προσπαθούμε, λέει, δεν ζει. Ξεψυχάει, δεν ζει, κάτι τέτοιο, δεν κατάλαβα. Παίρνω τηλέφωνο εκείνη την ώρα την πεθερά της, της το λέω. Και έκλαιγα κιόλας και της λέω αυτό και αυτό λένε. Και μου λένε η Κατερίνα της λένε μέσα. Μετά πέσανε όλα τα βάρετα σε μένα. Μέχρι που σηκώθηκα, έφυγα από το σπίτι μου. Από το σπίτι το δικό μου κιόλας, πρόσεξε. Γιατί πέσανε άσχημα πράγματα επάνω μου. Δεν ήρθανε δηλαδή με όμορφο τρόπο. Ήρθανε με άσχημους τρόπους. Δηλαδή? Δεν μπορώ να τους πω τώρα. Το συγκεκριμένο. Όχι από την Κατερίνα. Εκείνη την εποχή. Από άλλους δικούς της ανθρώπους. Από τους γονείς της. Όχι ακριβώς, δικούς της ανθρώπους. Τέλος πάντων. Γίνανε πολλά εκείνη την ημέρα. Αλλά πήγα όμως, παραβρέθηκα δίπλα εκεί. Μεταξύ σε κάποια άλλη φάση, λέει ότι είχε και σχέση με αυτή την κοπέλα. Εδώ μας λέει ότι συγκατοικούσε στο σπίτι της με αυτή την κοπέλα και το φίλο αυτής της κοπέλας ή τον πατέρα του παιδιού. Λέει ότι πήρε τηλέφωνο την πεθερά αυτής της κοπέλας. Περίεργα πράγματα, πολύ περίεργα.
δεν βγάζω νόημα. Και είμαι μαθημένη στο να ακούω ιστορίες ανθρώπων να μου τις διηγούνται και να βγάζω νόημα. Πολλές φορές έρχονταν οι άνθρωποι στο γραφείο και μου έλεγαν πολύ μπερδεμένη ιστορία μου, δεν θα βγάλεις νόημα, και ακούγοντας την ιστορία έβγαζα νόημα ή όλες αυτές οι επιστολές που διαβάζω. Περίεργο. Κάπου δεν έχει συνοχή αυτή η ιστορία. Σε κατηγόρησε, ένα, ας πούμε, σου επέριψε ευθύνες κάποιος από τους συγγενείς της εκείνη την ημέρα σε ό,τι αφορά το θάνατο του. Κάποιοι από τους δικούς της, να. Τι σου είπανε? Μήπως ευθύνες εσύ? Και εγώ τι δουλειά έχω? Αν και σας κρατάω το παιδί, αν και είσαι εδώ πέρα, αν και μου ρίχνεις και ευθύνες. Ή βρήκε κάτι το οποίο να προδικαιώσει ότι τη πείραξε το παιδί της? Πάλι αυτό που λέει. Και σας κρατάω το παιδί και μου ρίχνετε και ευθύνες. Δηλαδή το ότι κρατούσε το παιδί ήταν κάτι που ήταν τόσο σπουδαίο καλό που έκανε, που κράτησε το παιδί, ώστε δεν θα μπορούσαν να σκεφτούν οι υπόλοιποι ότι εφόσον το παιδί πέθανε ενώ το πρόσεχε, ότι μπορεί να έφταιγε αυτή. Αυτό μου θυμίζει αρκετούς ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι όταν τους ξεμπροστιάσεις έρχονται και σου λένε: «Μα δεν τρέπεσαι, εγώ που σου έκανα τη χάρη για παράδειγμα να βγούμε έξω μαζί να φάμε, εγώ που έκανα αυτό για σένα», άσχετα με αυτά για τα οποία τους κατηγορείς. Δεν ξέρω, σας ξαναλέω, δεν ξέρω, αλλά πολύ φοβάμαι, έχει από χθες που είμαι έτσι ανήσυχη πολύ, ότι μπορεί η κοπέλα αυτή, πολύ φοβάμαι πως η κοπέλα αυτή ευθύνεται. Γιατί το λέει αυτό? Ο πατέρας του παιδιού τι είπε? Ποιος πατέρας? Του παιδιού. Της Κατερίνας. Του μωρού. Δεν ήταν τότε ο πατέρας του παιδιού μαζί, ήταν άλλος σύντροφος. Ο πραγματικός πατέρας, όχι ο σύντροφος. Εκείνος είπε ήρθε, ότι περιμένει να δει τι έχει γίνει. Όχι, δεν. Είναι μια μεγάλη ιστορία με τον πατέρα. Δηλαδή δεν ήταν εκεί τότε ο πατέρας. Ο πατέρας είχε σχέση με την Κατερίνα εκείνη την περίοδο ή όχι? Έτσι και έτσι. Ή έχει, δεν έχει, τι σημαίνει έτσι και έτσι? Μετά είχε. Δεν είχαν καλές επαφές. Αφού έμενε από όσο γνωρίζαμε και μας έλεγε η Κατερίνα. Με τα λεγόμενα αυτά. Είπε ο άνθρωπος ότι θα ψάξει να δει απλά τι έχει γίνει με το παιδί του. Εγώ όμως τώρα ακούω εδώ πέρα ότι ούτε η ίδια δεν ξέρει από τι έχει φύγει το παιδί της. Δηλαδή μιλάμε για ένα άγριο ξεκατηνιασμά. Λέει έμενε μαζί της. Ήτανε με άλλον, με τον πατέρα του παιδιού δεν είχε σχέση, μετά απέκτησε σχέση. Δεν έχω δει ολόκληρη την εκπομπή, αυτά τα clips βλέπω, αυτά τα αποσπάσματα μαζί σας, αλλά είμαι αναστατωμένη. Μου θυμίζει κάποιες υποθέσεις όπου μιλώντας με παραβατικούς εφήβους προσπαθείς να βγάλεις άκρη και δεν γίνεται. Σήμερα πήγε, πρέπει να το πούμε γιατί έχουμε επικοινωνήσει μαζί της, σήμερα πήγε στο Καραμανδάνιο να πάρει τον ιατρικό... Μετά από τρία χρόνια πας. Να πάρει τον ιατρικό φάκελο του παιδιού, τον οποίο λέει θα πάει στη δικηγόρο της προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Και μέχρι τώρα γιατί, τώρα γιατί κατηγορεί εμένα? Γύρισε μετά από τρία χρόνια να με κατηγορήσει και δεν έχει ενδιαφερθεί από ότι έχει πεθάνει το παιδί της? Θέλεις να ακούσουμε λίγο τι έχει πει η Κατερίνα για σένα? Ναι, βέβαια, να ακούσουμε. Και να απαντήσεις γιατί... Ο τρόπος που μιλάει για την κοπέλα. Λέει τώρα με κατηγορεί, γιατί δεν με κατηγόρησε τότε? Δεν απαντάει επί της ουσίας. Δεν ξέρω. Ειρήνη, θέλω να κάνω μια συμφωνία εδώ στον αέρα. Θέλω να μου πεις την πάσα αλήθεια. Ναι. Όπως αυτή βγαίνει η κατηγορία εμένα, τώρα θα βγω και εγώ, θα πω πράγματα. Όχι, που ισχύουν. Θέλω να απαντά. Κάνει συμφωνία να του πει την πάσα αλήθεια. Και αυτή λέει, αφόσον αυτή με κατηγορεί, θα την κατηγορήσω και εγώ. Θα πω πράγματα που ισχύουν, λέει. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Είναι πάρα πολύ στεναχώρα όλα αυτά. Πάρα πολύ στεναχώρα. Και πάμε και στο κομμάτι του γιατί τα παιδιά να κάνουν παιδιά. Γιατί ανήλικα παιδιά, ανήλικα ψυχοσυναισθηματικά, γιατί ένα κορίτσι 20 ετών, 21 ετών, 22 ετών, 23 ετών, δεν είναι όριμο για να γίνει μητέρα, ούτε ένα αγόρι σε αυτή την ηλικία. Με βάση τις γνώσεις που έχουμε σήμερα. Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και τα 26 χρόνια στα κορίτσια, να αναπτύσσεται μέχρι και τα 28 στα αγόρια. Άρα δεν έχει την εγκεφαλική οριμότητα, την ψυχοσυναισθηματική οριμότητα να γίνει κάποιος γονιός. Και αν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί σε μια προβληματική προσωπικότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση σε αυτές τις ηλικίες προτού ολοκληρωθεί η εγκεφαλική ανάπτυξη, αλλά μπορούμε να έχουμε ενδείξεις ψυχοπαθητικότητας,
ενδείξεις κακοήθειας, ενδείξεις επικινδυνότητας. Τώρα να δούμε τι θα πει για την κοπέλη. Και να μου λες τη δική σου αλήθεια. Και σου, είπα ότι, και σου είπα ότι σήμερα να δούμε δεν θα δεχτείς εύκολες ερωτήσεις. Έχουμε κάνει έρευνα και ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ωραία. Έχουμε έτοιμο να ακούσουμε τι έχει πει η Κατερίνα. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, να βγει σωστή και δείχνει σαν να μην την νοιάζει καθόλου η σοβαρότητα του ζητήματος το οποίο συζητούν και η σοβαρότητα του μπλεξίματος το οποίο βρίσκεται. Κουμπάρα της δεν έχει έρθει ακόμα. Ωραία, θα περιμένουμε. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι, 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 κύριε Λέω. Αν μου επιτρέπει βέβαια και η Ειρήνη, ναι, θα ήθελα από επιστημονικής πλευράς και μόνο να μου περιγράψει λίγο, καταρχάς είπε, αν κατάλαβα καλά, επιληπτικές κρίσεις, σωστά. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό είχε καιρό που είχε διαπιστωθεί. Έπαιρνε καιρό, ας πούμε, το φάρμακο. Για το δικό μου λέει. Όχι, για τη Κατερίνα. Νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνι, από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Την πρώτη φορά δηλαδή έκανε επιληπτική κρίση και νοσηλεύτηκε στο Καραμανδάνιο. Ναι. Ναι. Και μετά. Δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ναι. Εκεί προφανώς ναι, δεν ξέρετε. Εννοείται. Δεν ξέρει ούτε η μητέρα. Προφανώς τώρα θα πάρει το φάκελο. Απλά το φάκελο ήθελα... σε κύριε Λέων τώρα, γιατί έχω από τα χτες, τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Ναι. Μετά από 3 χρόνια ενδιαφέρθηκε να πάρει το φάκελο του παιδιού της. Και μετά κατηγορεί εμένα ότι δεν είμαι μάνα. Αυτή τι μάνα είναι δηλαδή, που μετά από 3 χρόνια κοιτάει να δει από τι πέθανε το παιδί της. Καταρχάς έχετε δίκιο να σας πω ότι. Είδατε την κακία στα μάτια της, την είδατε. Ως ιατροδικαστές, εγώ το πρώτο πράγμα. Εγώ από την ώρα που είχα και τα δύο μου παιδιά δεν το έχω αφήσει. Και τώρα το θυμήθηκε. Που ζητάμε είναι ο ιατρικός φάκελος, οπότε σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάμε ότι είναι ένα βασικό στοιχείο για να δούμε για την πρώτη νοσηλεία. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο αν μπορεί να μας βοηθήσει η Ειρήνη για να καταλάβουμε, για να καταλάβει κυρίως και ο συνάδελφός μου ιατροδικαστής. Ουσιαστικά τις τελευταίες στιγμές του παιδιού, ας πούμε, ανέφερε πολύ σωστά κάτι για το οξυγόνο. Ήταν μικρούλι το παιδί, δεν ήταν μεγάλο, γι' αυτό οπότε δεν. Ναι, ήταν μικρούλι. Να παίζει, να κάνει. Πώς κατάλαβες εσύ, έτσι, αυτό το μικρό παιδάκι, ότι είχε μια έλλειψη οξυγόνου? Όχι, εγώ δεν είπα ότι είχε έλλειψη οξυγόνου. Έκανε περίεργους ήχους στην κούνια. Ναι, μάλλον θα άκουσα, αλλά ουσιαστικά έκανε περίεργους ήχους, ας πούμε, σαν βήχα. Εντάξει, την ακούσαμε προηγουμένως που είπε είχε χαμηλό το οξυγόνο, αλλά ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά, έκανε περίεργους ήχους. Ναι, ήχος, ναι, 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 ναι. Να μην μπορώ να αναπνεύσω. Όχι, έβηχε το παιδάκι. Έβηχε. Έβηχε, μάλιστα. Ωραία, κάτι άλλο που θυμάσαι, ας πούμε, δηλαδή μελάνιασε το παιδί? Όχι, τίποτα. Όχι, τίποτα, δηλαδή απλά έβηξε και μετά ουσιαστικά κατέληξε. Πήραμε το ασθενοφόρο, γιατί η μάνα δεν υπήρχε. Είχε πάει βόλτα, βλέπεις. Με ένα βήχα. Είναι δύσκολο βέβαια με ένα. Μάνα δεν υπήρχε, λέει, είχε πάει βόλτα, βλέπεις. Μήπως τσακώθηκαν και βγήκε με κάποιον η κοπέλα. Προσφέρεσαι να φροντίσεις το παιδί τη συγκατοίκου σου και μετά την κατηγορείς ότι η μάνα δεν υπήρχε, είχε πάει βόλτα. Βήχα, έτσι, επειδή είστε μαμά δύο παιδιών, με ένα βήχα δεν παίρνουμε κατευθείαν το ασθενοφόρο. Όχι. Προσπαθούσε, το παιδί έκανε περίεργους ήχους, προσπαθεί να βήξει. Μάλιστα. Το έβλεπε. Πώς έκανε και μια φορά που λέγαμε αυτό το οποίο ότι κάτι ένα... της έχει κάνει στο, του έχει κάνει στο λαιμό, οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό το οποίο σε ρωτάει ο κύριος Λέων, είναι αν εσύ διαπίστωσε ότι αυτό το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα με την ανάσα του εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσε να αναπνεύσει για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ αυτό. Εγώ πρότεινα να πάρω κάποιον από τους δικούς μου αυτή τη στιγμή που η Κατερίνα δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο τηλέφωνο δεν το σηκώνανε. Ναι. Και πήρα τη μητέρα μου και της λέω αυτό και αυτό. Τι κάνω, γιατί μου λέει η Κατερίνα που είναι. Τη λέω, μου λέει, τι, δεν είναι μάνα το εκεί, μου λέει. Όχι, της λέω, έχει πήγει, πάει βόλτα. Τι ήταν αυτό ακριβώς που σε έκανε σένα να ανησυχήσεις και να πάρεις τηλέφωνο? Πώς την τιμώρησε που πήγε βόλτα. Γιατί σε ανθρώπους με ψυχοπαθητικότητα και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναστολές, ο θυμός μπορεί να μετεξελιχθεί σε φωνικό ένστικτο και σε η εκδίκηση, δηλαδή, να είναι δολοφονική εκδίκηση, όχι μια απλή, όχι απλώς να κρατήσει μούτρα κάποιος, δηλαδή.
φτάσει σε αυτό το σημείο. Και σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και η έξι για το να σκοτώσεις. Υπάρχει ευχαρίστηση, η ικανοποίηση που λαμβάνει ο δολοφόνος από τη δολοφονική πράξη αυτήν καθ' αυτή. Αυτός ο ήχος έκανε περίεργο σίγουρα στο παιδί. Δεν είδες κάτι άλλο, στο χρώμα του να έχει αλλάξει χρώμα? Όχι, όχι. Έρχεται και την παίρνει το ασθενοφόρο, εσύ μπήκες μέσα στο ασθενοφόρο? Μπήκαμε στο ασθενοφόρο, πήγαμε αυτοκίνητο, εγώ δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι με τι πήγα. Είχες αυτοκίνητο τότε και μπορούσε να πάω. Είχαμε αυτοκίνητο, θα μπορούσα το παιδί να το πάω, αλλά είχαν πάρει τα κλειδιά μαζί. Άρα τότε με τι αυτοκίνητο θα πήγαινες? Είχες κι άλλο αυτοκίνητο? Έτσι για να ακολουθήσεις. Ότι μπορούσα να πάρω, λέει, το αυτοκίνητο να πεταχτώ μόνιμο. Πώς θα πεταχτώ μόνιμο λοιπόν, από τη στιγμή που δεν είχα τα κλειδιά? Τους κατηγορεί. Κατηγορεί το ζευγάρι που είχαν βγει έξω. Λέμε, αν πήγες μαζί με το ασθενοφόρο. Ναι, αυτό νομίζω με το ασθενοφόρο δεν πήγα. Δεν πήγαμε ταξί κάτι. Όχι, με το ασθενοφόρο πρέπει να πήγα. Ναι. Ήτανε μαζί με το ασθενοφόρο, το θυμήθηκα. Ναι, ναι, με το ασθενοφόρο πήγα. Ναι. Όσο ήσουν στο ασθενοφόρο, Ειρήνη μου, το παιδί ήταν. Όταν προσπαθεί ένας άνθρωπος να θυμηθεί τι ψέμα είχε πει κάθε φορά, δεν θυμάται καλά. Όταν λένε ψέματα οι άνθρωποι, θέλει πολύ προσπάθεια μετά να θυμηθούν τι ψέμα είχαν πει την προηγούμενη φορά για να πούν κάποιο τώρα που να ταιριάξει. Είναι δυνατόν να είναι θυμωμένοι γιατί δεν της άφησαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να μην θυμάται αν είχε πάει με το αυτοκίνητο ή με το ασθενοφόρο ή πως έγινε κάτι μέσα στο ασθενοφόρο? Ζωντανό. Αφού ήμουν μπροστά δεν γνωρίζω. Α, δεν έμεινες πίσω, σε βάλαν μπροστά όχι, στο ασθενοφόρο. Μπροστά με βάλαν, ήντουσαν παιδιάτρη πίσω. Πάντως ξέρεις εμένα τώρα ότι μου κάνει εντύπωση, ότι μεταφέρεται. Μετακινείται το παιδί, το διακομίζουν στο ασθενοφόρο και η μάνα του είναι απούς, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κυρία Κατερίνα πήγε στο τηλέφωνο. Με πήρε μετά από μισή ώρα τηλέφωνο η μάνα του και με ρωτάει πού είσαι. Του λέω είμαι στο Καραμανδάνιο. Ναι. Μου λέει πώς είναι το παιδί και μιλάω με τον σύντροφό της τότε γιατί ήταν με ένα παιδάκι. Του λέω μέχρι ώρα σαν τράκο μου είναι όλα καλά από ό,τι γνωρίζω εγώ. Δεν έχουν βγει οι γιατροί να μου πούνε κάτι. Και δεν είμαι μάνα, δεν με αφήνανε κιόλας. Δεν είμαι η μάνα του. Εμένα με ρωτήσανε τι το έχω το παιδί, λέω είμαστε κοινοί γνωστοί, είμαστε κουμπάροι. Δεν ήσουν συγγενείς, ας πούμε, δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση. Δεν ήμουν από τον βαθμό συγγένειας. Απλά βλέποντας. Μου λέει πρέπει να έρθει η μητέρα του, γιατί αλλιώς θα. Πώς το είπανε, θα έρθει η κοινωνική υπηρεσία, μα δεν υπάρχει μητέρα του. Μου λέει πού είναι. Μετά πόση ώρα έφτασε η Κατερίνα στο νοσοκομείο? Μισή ώρα, 20 λεπτά. Ήταν σε μακρινή απόσταση, μάλλον. Ναι. Ναι, κύριε, λέω κάτι θέλετε να πείτε. Όχι απλά αυτό, γιατί βλέποντας. Υπάρχει αυτό, αν θα το ψάξουν κάπου. Θα τα ψάξουμε όλα, Ειρήνη. Υπάρχει, πέρυσι βγήκε η ίδια και είπε ότι το παιδί μου ήταν ζωντανό και πέθανε στο νοσοκομείο. Φέτος γιατί βγαίνεις και λες ότι το παιδί σου ήταν πεθαμένο και το σου πέθανα εγώ. Έτσι τώρα γιατί. Πόσο καιρό ζούσατε μαζί με την κουμπάρα σου? Μείναμε αρκετό καιρό. Μείναμε, στο σπίτι μου. Μια σχέση κουμπαριά. Μέχρι που με έφτασαν σε σημείο να σηκωθώ να φύγω από το σπίτι μου. Δηλαδή. Κυρία Φωτεινή. Να πούνε όταν πάνε. Μπράβο, ναι. Και όχι μόνο, γι' αυτό ήρθαμε εδώ να τα πούμε. Τι όχι μόνο? Απάντα. Ήσασταν απλές κουμπάρες ή. Είχαν και σχέση. Ωραία, από δεν, είναι κακό. Δεν είναι κακό να το πούμε, παιδιά. Το 2024 ζούμε έτσι. Για. Αυτό είπα και εγώ. Γι' αυτό είχε και παράλληλη σχέση η κουμπάρα με το αγόρι. Γιατί έχουν περιευτεί πάρα πολύ. Λέτε εσείς δεν το λέει η Ειρήνη, αυτό μου προβληματίζει. Ειρήνη, είχε σχέση με την Κατερίνα. Είχε σχέση με την Κατερίνα. Για λίγο χρονικό διάστημα. Και είχε και παράλληλη σχέση με το αγόρι που έβγαινε. Ναι, για λίγο. Μάλιστα. Δεν είναι κακό να υποθούν αυτά, κακό. Γιατί εδώ πέρα θέλουν να πούμε όλες αλήθειες. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. 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 Δεν είναι εμένα έχουν περάσει από κόσκινο και τα δικά μου τα παιδιά. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι δεν ήταν μια σχέση κουμπαριά, είχαν δεσμό, είχαν σχέση. Μια συναισθηματική σχέση. Γιατί γίνεται όλο που το πάρω. Και την πληρώνω. Κύριε μου, το έχω πάνω απ' όλα, δεν μπορώ να πω, είναι τέτοιο. Μπορεί να μα φέρει, αλλά γίνεται ένα μπάμπι και την πληρώνω μόνο οι υπόλοιποι. Έτσι, το να κρύβουμε πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί πέρυσι βγήκε η συγκεκριμένη κυρία και είπε άλλα. Ειρήνη. Με υποστήριζε, υποτίθεται. Εφέτος γιατί με κατηγορεί? Ειρήνη, να ρωτήσω κάτι. Μπορούμε. Ναι, ναι, πες. Όταν χώρισε η κουμπάρα σου, είχατε πριν σχέση ή μετά το χωρισμό? Τι εννοείτε? Συναισθηματική σχέση. Όταν χώρισε, δημιουργήσατε. Με ποιον χώρισε? Δεν είχε ένα παιδί. Ήταν ένα άντρα το έκανε αυτό το παιδί. Δεν το έκανε ναι, με. Ναι, είχε χωρίσει πολύ καιρό πριν. Είχε χωρίσει πριν και μετά κάνατε δεσμό.
Και μείνατε μαζί. Όταν χώρισε, μείνατε ναι, μαζί. Ο πατριός μου δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτόν τον κύριο, δεν έχει καμία δουλειά. Δεν μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ναι, δεν έχει δουλειά. Μπράβο, ναι, έδεσαι αυτό άμα η γυναίκα του ήταν μουρλή. Συγγνώμη, αυτά συμβαίνουν. Μέχρι τώρα κιόλας μεγαλώνει τη βαφτιστήρα μου και την έχει πάνω από τη μάνα του. Ο πατέρας του παιδιού της Κατερίνας. Μπράβο, ναι. Ο πατέρας του παιδιού της Κατερίνας τη μεγαλώνει. Την κόρη του. Αυτή είναι η κουμπαριά που έχουμε εμείς. Για να σου δώσω να καταλάβεις. Έχουν ένα παιδάκι, το πρώτο. Το οποίο ζει. Ζει. Δεν μπορούμε να πούμε παρατέρω, ονόματα, ναι, όχι, δεν όχι, χρειάζεται. Όχι. Το παιδάκι αυτό ήταν εκείνη τη μέρα στο σπίτι, όχι. Όχι, όχι, το έχει έλειπε. Ο πατριός της, ο πατριός μου, το έχει στο σπίτι, αυτός το μεγαλώνει, αυτός το συντηρεί. Ωραία. Λοιπόν, και έτρεχε μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο παιδί και είναι μια χαρά. Και τώρα θυμήθηκε αυτή ότι έχει παιδί να πάει στην Αχαγιά να μείνει. Λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια. Εγώ βλέπω ότι εκνευρίζεσαι λίγο όταν μιλάμε για την Κατερίνα και θέτεις ένα εύλογο ερώτημα. Ναι, γιατί βγήκε να με κατηγορήσει. Για ποιο λόγο έχει βγει σε όλα τα κανάλια και με κατηγορεί. Λοιπόν, τι της έκανα. Εντάξει, όταν χαλάει μια σχέση. Μετά από κάτι χρόνια με θυμήθηκε εμένα. Μισό λεπτό, μισό. Παιδιά, επιτρέψτε μου. Ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες ήμασταν μια χαρά. Μαζί μιλάγαμε. Πολύ μπέρδεμα. Πολύ μπέρδεμα. Γιατί κάνουν παιδιά άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιοι είναι, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν καταλάβει τον δικό τους τον εαυτό περισσότερο από όλους. Δεν ξέρω, είναι κάποιες σκέψεις, κάποιοι προβληματισμοί. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι δικαστής, ούτε μπορώ να δικάσω την κοπέλα αυτή. Αυτό που παρατηρώ όμως σε αυτή την συνέντευξη και είναι αλήθεια ότι εάν βρίσκεσαι στη ζωντανή τηλεόραση δεν μπορείς να κρύψεις και πολλά πράγματα, δηλαδή θα σου πει ο παρουσιαστής, θα σου κάνει ο παρουσιαστής ερωτήσεις που θα σε κουρδίσουν, θα ανέβει το συναίσθημα και θα αρχίσουν να εκφράζονται πράγματα. Εδώ η κοπέλα αυτή δείχνει ότι είχε έντονα συναισθήματα αρνητικά για την Κατερίνα, τη μητέρα του παιδιού, με την οποία είχε σχέση. Αυτή είχε σχέση και με κάποιον άλλο, έμεναν μαζί, βγήκε με εκείνον τον άλλο. Αυτή ήταν θυμωμένη τότε, ίσως. Τώρα σίγουρα είναι θυμωμένη, δεν ξέρω παιδιά. Είναι... Τρομερό μπέρδεμα, τρομερό μπέρδεμα. Αυτό που θέλω να πω είναι να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να τα μαθαίνουμε να μιλάνε ειλικρινά σε εμάς για αυτά που τους συμβαίνουν, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. Αν βλέπουμε τα παιδιά μας να έχουν έναν αντιωματική συμπεριφορά, να ανησυχούμε, να τα πηγαίνουμε σε ειδικούς, δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή, και λέει η κοπέλα της, η κουμπάρα, παύλα, κοπέλα της, έκανε παιδί με τον πατριό της. Wow. Πώς ζουν τις ζωές τους κάποιοι άνθρωποι και πόσο κρίμα είναι τα παιδιά που γεννιούνται μέσα σε αυτές τις οικογένειες. Πραγματικά μόνο θλίψη. Τίποτα άλλο. Μόνο θλίψη. Μόνο θλίψη.